Γεωγραφία Δευτέρας Γυμνασίου. Πέμπτο μάθημα. Πρώτη ερώτηση. Ποιε πληροφορίε αντλούμε από τη μελέτη των χαρτών για την Ευρώπη. Μελετώντα χάρτε της Ευρώπη μπορούμε να διαπιστώσουμε, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρώπη είναι πυκνοκατοικημένη και οι κάτοικοι τη έχουν ικανοποιητικό επίπεδο ζωή. Έχει μικρή έκταση αλλά μεγάλο αριθμό κρατών. Ελάχιστα είναι τα κράτη που δεν βρέχονται από θάλασσα. Το περιβάλλον τη Ευρώπη έχει υποστεί μεγάλε αλλαγέ από τον άνθρωπο, για παράδειγμα, οι πόλει, τα τεχνικά έργα, τα συγκοινωνιακά δίκτυα και άλλα. Δεύτερη ερώτηση. Να εξηγήσετε γιατί οι χάρτε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη του χώρου αλλά και των κατοίκων τη Ευρώπη. Οι χάρτε αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί μπορούμε να επισημάνουμε τι και που υπάρχει στον χώρο τη Ευρώπη. Να εξηγούμε γιατί υπάρχει εκεί. Να ερμηνεύουμε τον τρόπο, πώ, με τον οποίο εμφανίζεται ή εξελίσσεται ένα φαινόμενο ή μια λειτουργία. Να επιλέγουμε τι πληροφορίε που χρειαζόμαστε για κάθε περίπτωση που εξετάζουμε. Να προτείνουμε ενέργειε που είναι απαραίτητε για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα, θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έω τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντα.